Είμαι στην περίπτωση της Xiaomi και ετοιμάζομαι να δω το concept phone που δείξανε χθες. Το τηλέφωνο που παίρνει το φακό εξωτερικά και τον κολλάς από πίσω. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα, το οποίο στην πραγματικότητα έχει αισθητήρα 4x3, Micro Four Thirds, δηλαδή σαν αυτό που έχουν κάποιες κάμερες της Panasonic και της Olympus είχαν παλιότερα. Έχει φακό 100mm, είναι 35mm, είναι 100mm φακός, ναι, με f3.5 νομίζω, και ουσιαστικά πάει και κολλάει στην πλάτη του τηλεφώνου μαγνητικά και έχει και δύο pins τα οποία επικοινωνούν με το τηλέφωνο, οπότε αναγνωρίζει κατευθείαν το τηλέφωνο τον φακό αυτό να είναι, ούτως ώστε να το χρησιμοποιήσει σαν ξεχωριστή κάμερα πέρα από τις κάμερες που έχει το τηλέφωνο. Τώρα πάμε να το δούμε. Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι το τηλέφωνο. Ουσιαστικά είναι ένα μονταρισμένο Xiaomi 15 με τη μοντούρα εδώ πάνω, τον φακό, ο οποίος τελικά είναι 35mm όπως βλέπετε. Είναι ένα F1.4 35mm spherical. Αυτές είναι οι κανονικές οι κάμερες, τις οποίες όταν ενεργοποιείς το mode εδώ απενεργοποιούνται. Στην πραγματικότητα βλέπεις εδώ υπάρχει αυτό το εικονίδιο το οποίο ενεργοποίησε τις κάμερες του ξεχωριστού αισθητήρα εδώ πίσω και νιώθω την ώρα αυτή να προσπαθεί να κάνει το focus, νιώθω εδώ και μάλιστα όλα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει το κανονικό το φακό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε όλα τα mode της κάμερας, photo mode, έτσι εδώ κανονικότατα, να πας στο βίντεο, μπορείς να γράψεις, να αλλάξεις και το 4K ας πούμε βίντεο, έτσι 30 FPS υποστηρίζει εδώ και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το portrait mode εδώ κανονικότατα. Για παράδειγμα μπορώ να το πάρω αυτό εδώ και να πάω να βγάλω ένα portrait εδώ τον κύριο και να χρησιμοποιήσω το portrait mode με 35 ή 75mm. Δηλαδή ουσιαστικά τι πετυχαίνεις με αυτό, να έχει μια πολύ καλύτερη κάμερα, μεγαλύτερο αισθητήρα βασικά, με έναν κανονικό φακό, με το focus που δουλεύει, με μεταβλητό διάφραγμα, γιατί για παράδειγμα αν πάω εδώ στο βίντεο μπορώ να αλλάξω από εδώ το διάφραγμα. Τώρα ουσιαστικά είναι στο F1.4 και είναι τίγκα ανοιχτός ο αισθητήρας εδώ, έτσι το διάφραγμα. Οπ, και άλλαξα κάμερα. Και άμα πάω εδώ πέρα τώρα στο βίντεο και βάλω το F-stop στο F11, θα δεις ότι έκλεισε, γιατί παίρνει πολύ λιγότερο φως τώρα. Είναι σαν να έχεις μια κανονική DSLR κάμερα με ένα πολύ μεγάλο αισθητήρα και όλη η επικοινωνία, όλη η σύνδεση γίνεται εδώ. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα μαγνητικά ασφαλίζει. Έχει εδώ πέρα δύο πινάκια, εδώ έχει μαγνήτη, βλέπεις εδώ πέρα, έχει δύο πινάκια εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Τα οποία πινάκια ουσιαστικά τα ενεργοποιείς εκεί και τα πινάκια είναι για να παίρνει ρεύμα αυτό εδώ πέρα, ο αισθητήρας. Αλλά η επικοινωνία γίνεται με ένα σύστημα που είναι καινούριο της Xiaomi Laser Link και έχει ένα πινάκι, μια επαφή εδώ πέρα η οποία μεταφέρει δεδομένα από το κινητό στον φακό και αντίστροφα στα 10 Gbps περίπου USB 3. Οπότε με το που το βάζεις εγώ ουσιαστικά, τώρα κανονικά είναι οι κάμερες οι κανονικές, γιατί είμαστε πρωτότυπο εδώ πέρα, τώρα κάποια πράγματα μπορεί να μην λειτουργούν. Σωστά, εντάξει, τώρα είναι οι κάμερες οι κανονικές, δηλαδή βάζω το χέρι μου εδώ από πίσω, εδώ, και είναι οι κανονικές κάμερες. Για να ενεργοποιήσω τον φακό, τον ξεχωριστό, πατάω εδώ, κάνει αυτά τα εικονιδιάκια και τώρα τον ένιωσα και γύρισα σε αυτόν τον φακό εδώ πέρα. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το σύστημα, πραγματικά, έχω εντυπωσιαστεί. Είναι ωραία φάση, γιατί πολύ απλά μπορείς να έχεις το κανονικό σου τηλέφωνο με τις κανονικές τους κάμερες εδώ και όποτε θέλεις να βγάλεις κάτι καλύτερο ή να κάνεις πιο επαγγελματική δουλειά, παίρνεις ένα τέτοιο φακό από πάνω, που ακόμα και αυτός είναι πρωτότυπο, είναι, αλλά φανταστείτε να βγάλει η Leica τέτοιους φακούς. Λοιπόν, αυτά από μένα είναι. Ωραίο το concept phone μαζί με τα υπόλοιπα τηλέφωνα που είδαμε τη Xiaomi εδώ πέρα στη Βαρκελόνη στο Mobile World Congress MWC.